Βασικά να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας. Μια δύσκολη μέρα. Να φανταστείτε ότι πάλι από ό,τι ενημερώθηκα ξεκίνησαν πάλι απεργίες των δημοσιογράφων στα δημόσια και στα δημοτικά μέσα με στάσεις εργασίας αλλά και κοντράβλες απεργίες. Εμείς αυτό που έχουμε να δηλώσουμε από τη μεριά μας είναι ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό αλλά και τη δημοσιογραφία, τόσο ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημοσιογραφία δεν πρόκειται να πεθάνουν. Απλά σήμερα κάποιοι φίλοι δεν είναι κοντά μας και αυτό είναι λογικό, το κατανοούμε. Και μάλιστα και κάποιοι εκπρόσωποι των χορηγών μας επικοινωνίας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους υπόλοιπους από τα ιδιωτικά μέσα. Να είστε καλά. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα παιδικό όνειρο, μια ονειρική κωμωδία με τίτλο Ψάρι στα χέρια, η οποία θα συγκρατάει συντροφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αθήνα, μέχρι περίπου τα μέσα Ιανουαρίου. Θεωρούμε ότι η ομάδα δούλεψε καλά. Θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, τρυφερό, γλυκό έργο, ονειρικό στην κυριολεξία και πραγματεύεται τις σχέσεις των ανθρώπων, κυρίως των νέων ζευγαριών, που πολύ εύκολα βρίσκουν προβλήματα μπροστά τους, αλλά δεν δίνουν λύσεις. Η μοναδική λύση που μπορούν να δώσουν είναι το διαζύγιο. Τα προβλήματα που υπάρχουν λοιπόν όταν κλείνει η ρημάδα η πόρτα σε ένα σπίτι, όλα αυτά που λέγονται και μπορούμε να μάθουμε μόνο από την κλειδαρότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα γελάσετε, θα πικρογελάσετε. Είναι ένα έργο όπου το κυρίως σκεπτικό του ήταν να προβληματίσει τον κόσμο. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν πιάσει πάρα πολύ. Εμείς το πιάνουμε από μια άλλη πλευρά. Και μαζί με μουσική, χορό και πολλές θεατρικές μεθόδους, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Το έργο ξεκίνησα να το γράφω πριν από 10 περίπου μήνες. Τελευταίες πινελιές μπήκαν τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Πραγματικά δεν είχα τη διάθεση ή αν θέλετε δεν είχα μια πορεία στο να γράψω ένα θεατρικό έργο, διότι τελευταίο χρόνο γράφω μόνο σενάρια για τον κινηματογράφο. Πρόσφατη ταινία η οποία έγινε είναι μια ιστορική μικρού μήκους Φρικτορία. Πολύ σύντομα και μέσα στο 2012 θα γίνουν άλλες δύο ταινίες, μια είναι μικρομεσαίου μήκους και άλλη είναι μεγάλου μήκους. Και θέλω να πιστεύω ότι γενικότερα θα απασχολήσουν το κοινό. Μιλώντας όμως για το θεατρικό, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα είμαστε κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αθήνα, 9:15 το βράδυ. Παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Όχι, αλλά δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και δεύτερη μέρα Πρωτοχρονιάς, ναι, θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε. Αυτά για μένα, από μένα. Το λόγο έχει ο σκηνοθέτης ο Αχιλλέας Τσαλτόπουλος. Ναι. Γεια. Όλοι γνωριζόμαστε και από το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, σπανίως ασχολούμαι με νεοελληνικά έργα, παρόλο που πολλά μου προτείνονται. Εν πάση περιπτώσει, όταν διάβασα για πρώτη φορά το έργο του Βασίλη Τσικάρα, που μου το πρότεινε, βρήκα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά χρειαζόταν μια δραματουργική επεξεργασία περαιτέρω, την οποία αποδέχτηκε ο Βασίλης να την κάνουμε μαζί. Φτάσαμε λοιπόν κάποια στιγμή στα, αυτό το σχεδίασμα που θα δείτε στα παράσταση. Προσπαθώντας να είναι μια σβέλτη παράσταση και κόντρα σε μένα, το λέω, η παράσταση δεν βαστάει πάνω από μία ώρα και 20 λεπτά. Δηλαδή, εγώ έχω συνηθίσει στα Ben Hur. Στα Ben Hur, τρεις ώρες και ένα τέταρτο. Μην πάθετε συγκοπή. Δεν είναι διάλειμμα, έχει τελειώσει το μία ώρα και 20 λεπτά. Φυσικά στην πορεία, γιατί είναι ένα έργο που δεν έχει δοκιμαστεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και με τη βοήθεια όλων των παιδιών τα οποία συμμετέχουν στην παράσταση, υπήρξαν και από τη μεριά τους προτάσεις που μπόρεσαν να ενσωματωθούν στη δομή του έργου, φυσικά κρατώντας μια πορεία, δηλαδή να μην βελογοδρομήσει η παράσταση και πάει από εδώ και από εκεί. Σκηνοθετικά, παίζω πάρα πολύ με τα θεατρικά είδη. Βέβαια είναι πάρα πολύ δυσανάγνωστο αυτό που λέω ίσως σε μη εξασκημένο κοινό, αυτό δεν μας ενδιαφέρει όμως, το θέμα είναι αν περάσει καλά το πλατή κοινό, έτσι, για τους πιο ειδικούς θα τα δούνε που γίνεται αναφορά στην επιθεώρηση, που γίνεται κινηματογραφικές και κινηματογραφόφιλες αναφορές, το οποίο είναι και γεμάτο το έργο βέβαια, και θα τολμούσα να πω ότι
Εγώ προσωπικά, πέρα από την ονειρική κωμωδία του Βασίλη, θα το χαρακτήριζα και αντιμιούζικα. Το γιατί αυτό το δείτε. Γιατί μου λένε τι, γιατί αντί μιούζικα και αυτό μιούζικα. Υπάρχουν λόγοι για το αντί, έτσι. Σχεδόν τίποτα δεν ολοκληρώνεται μουσικοχορευτικά. Αλλά και τίποτα δεν αναδημιουργείται με την πεπατημένη λογική, εκτός από ένα βάλς, εντάξει, το οποίο τι να κάνεις, το βάλς είναι βάλς. Σε αυτό είχα ένα πολύτιμο συνεργάτη και τον ευχαριστώ θερμά για τις πρωτότυπες ιδέες του και τον Χρήστο τον Μιλωνά, που ανέλαβε τις χορογραφίες, την κινησιολογία σε κάποια σημεία της παράστασης και τον είχα και βοηθό σκηνοθέτη, έτσι είχε πολύ πρωτότυπες ιδέες και συνεργαστήκαμε περίφημα. Και το όλο κονσεπτ είναι οπτικά τουλάχιστον και σε αυτό υπήρξε τέλεια συνεργασία με τη Λίζα την Ψωμιάδου, δηλαδή αλληλοεπικαλυφθήκαμε στην άποψή μας. Ένα spaceship, ένα διαστημόπλοιο είναι το σκηνικό στην ουσία που ταξιδεύει μέσα στο χωρόχρονο, εντάξει. Θα μου πείτε αυτό σε μια νεοελληνική κωμωδία. Από την αρχή το ξεκαθάρισα στα παιδιά όλα ότι είμαι ένας πολύ κακός άνθρωπος και ότι δεν κάνω μια ελληνική κωμωδία. Κάνω μια ευρωπαϊκή κωμωδία. Ξεχάστε ότι ξέρετε από την νεοελληνική κωμωδία. Φυσικά υπάρχουν πινελιές, φυσικά είναι ελληνικό το έργο, που έχει αλίμονο, ελληνικότατο μάλιστα. Αλλά η αντιμετώπιση δεν είναι η μπαλαφάρα, δεν είναι η φάρσα. Δεν είναι βγαίνω εκεί και άμα τα λέω, γιατί αυτό είναι το σύνηθες πια στην ελληνική κωμωδία που βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Δεν βαριέσαι τώρα, είμαι οργανωμένος, δεν είμαι οργανωμένος, αφού τα λέω το κοινό θα με αποδεχτεί. Όλοι είναι πάρα πολύ οργανωμένοι και ξέρουν απολύτως καλά τι κάνουν, γιατί το κάνουν, πώς κινούνται πάνω στην σκηνή, αλλά φαίνεται εντελώς φυσικό αυτό το πράγμα. Και σε αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ειδοποιούς όλους, έτσι, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με ξέρανε, δεν είχα ξανασυνεργαστεί μαζί τους και με εμπιστευτήκανε. Στην αρχή φυσικά υπήρχε επιφυλακτικότητα και από τις δύο μεριές, λογικό είναι, και εγώ δεν τους ήξερα. Νομίζω ότι συμπαθηθήκαμε, να μην πω αγαπηθήκαμε, γιατί ακούγεται λίγο μελοδραματικό. Θα μου λείψουν οι μετά από την παράσταση πάντως, εκτός αν συνεργαστούμε στο μέλλον μαζί. Είναι ο Ρεοζήλη από εδώ, παίζει τον ένα βασικό ρόλο στο έργο και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 5 βασικοί ρόλοι, γιατί θεωρώ και τους 5 πολύ βασικούς, αλλά 7 ηθοποιοί, που σημαίνει ότι 2 ρόλοι εναλλάσσονται. Δηλαδή παίζουν 2 ηθοποιοί τον κάθε ρόλο, μία ο ένας, μία ο άλλος, έτσι. Επειδή η σωματότυπη ήταν διαφορετική των ηθοποιών που παίζουν σαν διπλή διανομή τον ίδιο ρόλο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που έχουν σκηνοθετηθεί οι δύο ηθοποιοί. Εντάξει, για να είναι πιο κοντά στο δικό τους το πιζί, στα δικά τους τα δεδομένα. Συνεπώς δεν είναι επανομοιότυπες οι δύο βερσιόν της παράστασης, εντάξει, να το έχετε υπόψη. Τώρα σε ποια θα πετύχετε, αυτό δεν το ξέρω εγώ, πλήρως είναι αυτός, αλλά και οι δύο είναι ολοκληρωμένες. Η Ρεοζήλη λοιπόν παίζει τον ένα βασικό ρόλο, φυσικά ο Βασίλης παίζει τον άλλο. Αν θέλει, ας πει κάτι η Ρεοζήλη γύρω από αυτά τα θέματα. Από, βεβαίως, γιατί να μην πω. Εγώ είμαι ένα από αυτά τα περίεργα πλάσματα που δημιουργούν πρόβλημα ή δίνουν λύση στο ζευγάρι, ό,τι μπορεί ο καθένας να υποθέσει. Είμαστε και εγώ μαζί με μια ομάδα νεοσύστατης του Άρατος. Είμαστε μια ομάδα παιδιών που μας αρέσει αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή, όπως είπε και ο Αχιλλέας, κοντέψαμε να αγαπηθούμε. Θα μου λείψει και εμένα και η ομάδα και ο Αχιλλέας με τις φωνές του, γιατί είναι όντως καλός άνθρωπος. Τώρα για το έργο δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα, γιατί μου το έχει απαγορεύσει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι περίεργες καταστάσεις. Σίγουρα όσοι το δούνε θα ανακαλύψουν στιγμές
δικής τους καθημερινότητας και ίσως προβληματιστούν και λίγο, θα γελάσουμε, αλλά θα προβληματιστούν και όλοι. Μπορεί και να συγκινηθούν. Ναι, ναι, μπορεί και να συγκινηθούν. Όχι μπορεί, θα συγκινηθούν και όλοι. Καλά, μην υπογραφεί, θα δούμε. Λέμε τώρα. Αυτά, τι άλλο να πω. Είναι ένα ευχάριστο έργο. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, ατελείωτες ώρες. Υπενθύμησε ότι ήμασταν και στην Αριδά, από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί ξεκινήσαμε και πήγε και πολύ καλά. Βλέποντας τι κάνουμε. Ναι, αυτό είναι κάτι που το επεδίωξα εγώ και ο αρχηγός που αποδέχτηκαν και η ομάδα. Είπαν να ξεκινήσουμε ανάποδα. Συνήθως γίνεται μια επιτυχία στην Αθήνα, έρχεται μετά στη Θεσσαλονίκη, πάει ύστερα στην επαρχία. Εγώ είπα να αρχίσουμε ανάποδα. Πρώτα στην επαρχία η πρεμιέρα πανελλαδικά και ύστερα να έρθει στη Θεσσαλονίκη και μετά να καταλήξει στην Αθήνα. Θα μου πείτε γιατί. Και λίγο δοκιμάζεται το έργο προς τον άλλον. Βλέπουμε και πώς το προσλαμβάνει ο κόσμος, γιατί είναι άπεκτο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα Σέξπιρ που έχει ένα παρελθόν από πίσω και ξέρεις λίγο πολύ πώς θα γίνει αποδεκτός. Θέλαμε να δούμε και τις αντιδράσεις του κόσμου. Και θα κλείσω λέγοντας ότι είναι μια θεσσαλονικιώτικη υπόθεση. Αυτό το λέω και το εννοώ. Είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε πρώτα να αρέσει στους Βορειοελλαδίτες, στους Θεσσαλονικίους και μετά θα επιχειρήσουμε αυτό το έργο να κεντρήσει και την Αθήνα. Είναι αυτή η πορεία που σας ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Ψαλτόπουλος. Ξεκινήσαμε από την Αριδαία, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε εδώ Θεσσαλονίκη στις 15 περίπου Ιανουαρίου και μετά βλέπουμε. Για να δούμε λοιπόν το ψάρι στα χείλη. Σας ευχαριστούμε. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, θα ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Λέγομαι Βαγγέλης Παπαδόπουλος, εκπροσωπώ μέσα ενημέρωσης του νομού Καστοριάς, ψηφιακά και ραδιοφωνικά και κάποια έντυπα. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για όλη αυτή την προσπάθεια, την οποία ξεκινήσατε μέσα σε δύσκολους και χαλεπούς οικονομικά καιρούς. Και προσωπικά ήθελα να πω ότι είναι παρήγορο το γεγονός ότι μια νέα γενιά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στα πολιτιστικά της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο, αλλά επειδή είμαι φοβερά υπέρμαχος το ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πληθώρα των σκέψεών μου και προσπαθώ να τη συντάξω, δικαιούται να έχει το δικό της star system, όχι ακριβώς όπως το εννοεί η Αθήνα, χωρίς να υποβαθμίζω την Αθήνα, η οποία έχει έναν πολύ μεγάλο ρόλο στα όσα συμβαίνουν στη χώρα γενικότερα. Απλά πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει δικαίωμα να έχει ένα δικό της star system και βλέπω ότι με τις προσπάθειες που κάνετε αυτό σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Οι δικές σας προσδοκίες με το δικό μου σκεπτικό μέσα σε αυτούς τους καιρούς και με την τρομερή και αξιόλογη προσπάθεια που κάνετε, ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Όλοι σας. Και ο κ. Ψαλτόπουλος και ο κ. Τσαρτόπουλος. Δικιά μου άποψη είναι να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, να ξεχάσει τα προβλήματά του και να αγαπήσει ακόμη περισσότερο το Θεό. Είμαι εκτός από κακός και ανάποδος άνθρωπος. Χωρίς να θέλω να πω κάτι υπερβολικό, το έργο είναι ελαφρώς υπερπαραγωγή. Εντάξει. Και είναι αυτό ακριβώς που ήθελα να έχει συμβεί. Δηλαδή, σε μια περίοδο έκπτωσης γενικότερης, ήθελα να βγει κάτι το οποίο να μην φαίνεται η στήνη πουθενά. Και βεβαίως, ευχαριστώ και πάρα πολύ και τον κύριο Κραουνάκη, έτσι, που μου παραχώρησε και το τραγούδι της αρχής του έργου. Θα μπορούσε να είχε ζητήσει ο άνθρωπος σπραγιάς τα μάτια που λένε και μην μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε οικονομικά. Και όλους όσους βοήθησαν, το Πασπαρτού, το Ζουμενίδη, δηλαδή από πέρσι έχω μία αίσθηση ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης και στο εμπορικό τομέα της, μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Έχουν αντιληφθεί αυτό που είπατε. Δηλαδή όταν απευθυνόμαστε, δεν μας λένε τώρα τι θέατρο και αυτά. Δηλαδή ναι, να φανείτε. Θέλουν δηλαδή πια να πάει μπροστά η ιστορία
της καλλιτεχνικής πορείας της πόλης. Και έχουμε βρει πάρα πολύ βοήθεια από τους ανθρώπους. Εγώ το δέχομαι αυτό. Είναι πάντως γεγονός ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολους καιρούς. Το ξέρουμε και από την Αθήνα αυτό, ότι και στην Αθήνα υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να αναφέρθηκα αριδαία Θεσσαλονίκη-Αθήνα, δεν έχουμε όμως αποκλείσει επίσης καθόλου και άλλες πόλεις τις οποίες είμαστε σε επαφή. Απλώς δεν έχουμε κλείσει. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τη Λάρισα, σκεφτόμαστε τη Βέρεια, το Βόλο. Την Έδεσα. Την Καστοριάννη. Αν υπάρχει μια υποδομή θεατρική για να μπορούμε να το δείξουμε το έργο, το συζητάμε πολύ άνετα. Γιατί δεν νομίζω, και αυτή ήταν και η δική μου εμπειρία από την Αριδαία, αυτό που λέμε περιφέρεια, για να μην το πω επαρχία, διότι το θεωρώ και λίγο υποτιμητικό αυτό να λέγεται, και θέλετε μέσα από τα DVD, από το ίντερνετ, από όλα αυτά, είναι τόσο πολύ ενημερωμένοι για τα δεδομένα τα καλλιτεχνικά, που δεν έχει μεγάλο φόβο μια παράσταση που ξεφεύγει από αυτή την πεπατημένη, που δεν είναι κάτι που το ξέρουν, να βρει ανταπόκριση. Μπορούν να το προσλάβουν, μπορούν να καταλάβουν, μπορούν να αντιληφθούν ένα πιο εγκεφαλικό χιούμορ, αν θέλετε, γιατί σαφώς υπάρχει αυτό μέσα στην παράσταση. Μπορούν να αντιληφθούν τον αυτοσαρκασμό κάποιων ρόλων όπως έχουν σκηνοθετηθεί και να περάσουν πολύ ευχάριστα με όλα αυτά. Δεν βγήκε κανείς να μας πει. Μα δεν καταλάβαμε τίποτα από όλο αυτό που κάναμε. Εντάξει. Όμως δεν είναι νιανιά. Το ξαναλέω. Έτσι. Δεν κάναμε μια παράσταση απλοϊκή. Κάναμε μια παράσταση σύνθετη αλλά προσπεράσιμη. Πιστεύετε, κύριε Ψαρτόπουλε, ότι με ανάλογες προσπάθειες όπως αυτή που έχετε κάνει με όλη την ομάδα, ξεκινώντας από το σενάριο του κυρίου Τσικάρα, να καταλήξετε σε μια υπερπαραγωγή με μια υπεραισιόδοξη σκέψη να φτάσουμε σε μια ανάποδη κατάσταση, να μην περιμένουμε μόνο εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πότε θα έρθει μια μεγάλη παραγωγή της Αθήνας να δούμε μια καλή παράσταση, αλλά να συμβεί και το αντίθετο, μια καλή παράσταση της Θεσσαλονίκης πότε θα κατέβει στην Αθήνα να την παρακολουθήσουν εκεί. Είναι πολύ υπεραισιόδοξο αυτό? Όχι, θα σας πω ένα γεγονός που μπορώ να το πω και ένα γεγονός που θα το υπενυχτώ. Ωραία. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς είδατε πέρσι την εύθραυστη ισορροπία που έβγαλα στο Αθήνα, που ήταν επίσης ένα τόλμημα, γιατί βγαίνει σε ένα κεντρικό θέατρο και ακριβώς ο στόχος μου ήταν αυτός. Δεν είναι μόνο τα πολύ αξιόλογα, γιατί είναι πολύ αξιόλογα, υπόγεια θεατρικά της πόλης μας. Μπορεί ένας θείασος να βγει και ας φάει τα μούτρα του στην αρχή και σε ένα μεγάλο κεντρικό θέατρο. Όταν υπάρχει και κατανόηση και από τον επιχειρηματία του το θέατρο, έτσι. Γιατί αν μας ζητούσε τη Παναγιά τα κέρατα και τα δίφορα, εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα μπορούσαμε. Μπήκε μέσα σε μια λογική όλο αυτό το πράγμα. Η παράσταση της έφθραυστης ισορροπίας, όσοι την είδατε, ασχέτως αν ήταν μεγάλη ή να είχε επιμέρους κάποια προβλήματα, νομίζω ότι ήταν επίπεδου αθηναϊκής παραγωγής. Δηλαδή σκηνικά άψογα, ήχη, πράγματα κτλ. Όλα αυτά ήταν σε τελείως υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Ήταν το πρώτο πείραμα. Εξού και το δεύτερο πάλι γίνεται στο Αθήνα, έτσι. Βέβαια θα γίνει στη νέα σκηνή, αλλά εκεί υπάρχει ένας λόγος πολύ συγκεκριμένος. Είναι επειδή πάντοτε σκηνοθετικά με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει η σχέση του θεατή με το θέαμα. Έτσι, το έχουμε αναλύσει και πανεπιστημιακά αυτό με την κυρία Σβαλίγκου κτλ. Σε μεγάλες μελέτες, πώς λειτουργεί ο θεατής με το θέαμα. Έτσι, και πάντοτε αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο θεατής δεν είναι ένα πιόνι εκτός της σκηνοθεσίας μου. Είναι ένα πιόνι πολύ σημαντικό της σκηνοθεσίας μου. Λοιπόν, ο θεατής έπρεπε να έχει μια οπτική που μου την επέτρεπε αυτή η σκηνή, η επάνω σκηνή, δεν μου την επέτρεπε η κάτω σκηνή. Καταλάβατε. Το παιχνίδι δηλαδή πρέπει να γίνει ανάμεσα στο θεατή και απέναντι στη σκηνή, η οποία
συνεχώς διαστέλλεται. Τώρα τι, θα το δείτε, τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά που σας λέω εγώ ήταν τα δεδομένα που μπορώ να σας πω, αλλά στη συνέχεια υπάρχει άλλο ένα δεδομένο, το οποίο μάλλον βαδίζω για υπερπαραγωγή το επόμενο. Εντάξει, θα πρωταγωνιστήσω εγώ και θα πρωταγωνιστήσει μαζί και μια ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης της Θεσσαλονίκης, πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός, ο οποίος θα έχει αποδεχτεί να συνεργαστούμε. Εάν γίνει αυτό, θα σας το ανακοινώσουμε επισήμως. Ή δηλαδή δουλεύετε προς αυτή την κατεύθυνση το πράγμα. Αλλά αν βγει αυτό, θα είναι υπερπαραγωγή και το εννοώ όλα. Χαμός. Καλή επιτυχία. Μακάρι, να δούμε. Παιδιά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Να είστε καλά και καλές γιορτές μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης ότι ο Βασίλης ο Τσικάρας μου εμπιστεύθηκε το πρώτο του θετικό έργο. Εντάξει.